Το ανάδειξε το Υγεία, φιλοξενεί τον κύριο Μιχαήλ Καρπαθίου με το νέο του πόνημα «Μυστική ψυχολογία, η ανατομία της ανθρώπινης ψυχής, εκδόσεις Δεδάλεως». Ασκεί λοιπόν ο κύριος Καρπαθίου τη συμβουλευτική ψυχοθεραπεία. Σας καλησπέριζουμε. Καλή σας πέρα. Γεννημένος στη Ρόδο, σε μια οικογένεια όπου το μέτρο όλων ήταν ο άνθρωπος, κάτι που τον όθησε στην εσωτερική αναζήτηση. Ήδη από το 1990, με τις προσεγγίσεις του προς την αυτογνωσία, δούλεψε ιδιαίτερα το θέμα αυτό, εργάστηκε δε τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε πνευματικά κέντρα της Αμερικής, Ινδίας και Κωνσταντινούπολης. Τα τελευταία 20 χρόνια επέδειξε οργάνωση, ποιότητα, ώστε να δημιουργηθούν ομάδες που είχαν το ενδιαφέρον από ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Είναι όμως και ιδρυτής του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Humanology και ο εμπνευστής της εκπαίδευσης Transpersonal Synthetic Consulting. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια για αυτό. Πάμε λίγο να μιλήσουμε για το Humanology, έτσι δεν είναι? Ναι. Και για την εκπαίδευση αυτή την οποία προσφέρετε, μαζί και με ποιον γνωστό καθηγητή θα μας πείτε, για την τριετή αυτή εκπαίδευση την οποία μπορεί να λάβει ο εκπαιδευόμενος, και θα μιλήσουμε αργότερα και για άλλα θέματα. Ναι. Η συμβουλευτική πάνω στην συνθετική βραχία ψυχοθεραπεία υπερπροσωπικής κατεύθυνσης προέκυψε από μία επίγνωση του τι εστί θεραπεία στη σύγχρονη εποχή. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι η Δύση για χρόνια τώρα με έναν ας πούμε σε εισαγωγικά η σύγχρονη ψυχολογία της Δύσης, η επιστήμη της ψυχολογίας και της ψυχοθεραπείας έκλεινε τα μάτια σε προσεγγίσεις οι οποίες ήταν ανατολικής προσέγγισης, ανατολικής κατεύθυνσης. Και οι οποίες προσεγγίσεις αυτές αποτελούσαν έναν δρόμο λύτρωσης για τον άνθρωπο. Έχουν δώσει απάντηση στα υπαρξιακά ερωτήματα του ανθρώπου. Προσεγγίσεις οι οποίες πάνε πίσω χιλιάδες χρόνια. Και μέσα από την αναγνώριση των αναγκών πλέον του σύγχρονου ψυχισμού, διαπίστωσε ότι αυτό είναι ένα κενό το οποίο χρειάζεται να το καλύψουμε με αυτή την εκπαίδευση. Δηλαδή, ένα εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να μπορεί να παντρέψει κάτω από το φως της επιστήμης, της σύγχρονης νευροβιολογίας, της ψυχοθεραπείας, της ψυχολογίας και να δώσει και μια πνευματική διάσταση στον άνθρωπο. Να μην περιορίσουμε δηλαδή τον άνθρωπο, την ανθρώπινη ψυχή, σε αυτό το οποίο ορίζει η ψυχολογία μόνο, ότι είναι σκέψεις, συναισθήματα και αυτό είμαστε, τίποτα παραπάνω. Αυτό λοιπόν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, το τριετές, ναι, θα έχει αρρωγό τον καθηγητή τον Ελίας Γκαμπριέλες, μας είπατε ότι είναι γνωστός, ναι, και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων. Ναι. Και θα δοθεί ένα πιστοποιητικό αναγνωρισμένο στους εκπαιδευομένους, σωστά? Ναι. Ο Ελίας είναι ένας πολύ γνωστός καθηγητής παγκοσμίου εμβέλειας στο θέμα της υπερπροσωπικής ψυχολογίας. Έχει διδάξει στο παρελθόν στο Πανεπιστήμιο των Άνδεων και είναι και ο συνεχιστής της υψηλότερης βαθμίδας και προσέγγισης στον βουδισμό, το Τζόξεν, και θα έχουμε την τιμή να συνεργαστεί μαζί μας κάτω από το πλαίσιο το εκπαιδευτικό το οποίο θα γίνει. Οργανώνουμε. Ναι. Η καθοδήγησή σας στην ελίτ κάθε επαγγελματικού χώρου, αλλά συγκεκριμένα σε γενικούς διευθυντές, σε περιπτώσεις πολυεθνικών επιχειρήσεων, σε ψυχολόγους, σε γιατρούς, σε αθλητές, σε δασκάλους, σε γονείς, τι ανταπόκριση έχει φέρει? Κοιτάξτε, αυτό που το οποίο έχει πραγματικά αξία
Δεν είναι αν ο άνθρωπος ο οποίος είναι απέναντί μου είναι επώνυμος ή είναι εκατομμυριούχος. Αυτό το οποίο έχει αξία είναι η ανθρώπινη σχέση η οποία δημιουργείται. Και αυτή η σχέση να δημιουργήσει την εξαιρετικά δυνατή βάση για όλο και περισσότερη συνειδητότητα, τόσο σε ατομικό επίπεδο, τόσο και σε επίπεδο κοινωνικό, δηλαδή να επηρεάσει κάθε διάσταση του κοινωνικού γίγνεσθε. Τότε αυτό το οποίο δημιουργείται εκείνη τη στιγμή απλώνεται σε όλη την κοινωνία. Εκείνο που σας χαρακτηρίζει είναι η καινοτόμως ολιστική προσέγγιση που δημιουργεί την τάση για μόνιμα, γρήγορα και εξαιρετικά αποτελέσματα. Πώς τα καταφέρνετε όλα αυτά? Η προσέγγιση μου είναι υπαρξιακή και υπερπροσωπική. Αλλά για τους τηλεθεατές θα το κάνω λίγο πιο απλά, διότι ίσως να μην είναι εξοικειωμένοι με αυτούς τους όρους. Από την μία πλευρά έχουμε την Δύση. Αυτό το οποίο η Δύση έχει εφεύρει ως δρόμο αυτογνωσίας. Όλο αυτό το οποίο ονομάζεται ψυχοθεραπεία, ψυχολογία. Στην προσέγγιση της Δύσης, το ζητούμενο είναι να δομήσει το ανθρώπινο εγώ. Δηλαδή, να ενσωματωθούν όλες οι αλλοτριωμένες πλευρές της προσωπικότητας του ανθρώπου. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε την Ανατολή. Και όταν λέω Ανατολή, εννοώ όλες τις προσεγγίσεις της Ανατολής. Οι οποίες, ο σκοπός τους είναι να βρουν τον δημιουργό του ανθρώπινου εγώ. Δεν δίνουν δεκάρα για το εγώ. Η προσέγγισή μου και η οπτική μου είναι ότι και οι δύο προσεγγίσεις είναι μισές. Το πάντρεμα όμως, το λειτουργικό πάντρεμα αυτών των δύο δρόμων είναι για μένα ο καλύτερος δρόμος για τη λύτρωση του ανθρώπου μέσα από τα υπαρξιακά του ερωτήματα. Ένα πάντρεμα όμως το οποίο για να συμβεί χρειάζεται δεκάδες χιλιάδες ώρες βιωματικής εκπαίδευσης και εμπειρίας. Έτσι ώστε να βρούμε τους συνθετικούς ιστούς όπου παντρεύουν αυτούς τους δύο δρόμους αρμονικά. Πάμε να μιλήσουμε για το βιβλίο λοιπόν «Μυστική ψυχολογία», όπου έχουμε την ανατομία της ανθρώπινης ψυχής, καθώς σε αυτό υπάρχουν πολλά θυγόμενα θέματα και συγκεκριμένα στο σχεδιασμό της αλληλεπίδρασης του ψυχισμού του ατόμου. Γοητεύεται λοιπόν κάποιος από τη θεματική του ποικιλία καθώς το διαβάζει? Πώς μπορούμε να το επικοινωνήσουμε το βιβλίο αυτό, έτσι εν περιλήψη? Μπορούμε να πούμε ότι το βιβλίο αυτό δημιουργήθηκε, η ιδέα για το βιβλίο αυτό, μέσα από μια συνομιλία που είχα με τον εαυτό μου στα πρώτα χρόνια της αναζήτησής μου. Όχι μέσα από τις συνομιλίες που είχατε με θεραπευόμενους ή από εκπαιδευτικά προγράμματα? Όχι. Είναι το βιβλίο το οποίο θα ήθελα να υπήρχε για να μπορέσω να διαβάσω και να κάνω δώρο στον εαυτό μου. Τα ερωτηματικά που προκύπτουν σίγουρα όμως είναι πολλά, καθώς αναβλύζει η απάντηση και η βοήθεια προς το άτομο στην αναζήτησή του, αλλά και η ανατομία της ανθρώπινης ψυχής είναι δεδαλώδης και εντυπωσιακή. Ισχύει αυτό? Φυσικά είναι και δεδαλώδης και εντυπωσιακή. Όμως, αν θεωρήσουμε ότι γνωρίζουμε τα πάντα, αυτό αποτελεί ύβρις. Διότι αυτό το οποίο έχει αξία δεν είναι η αυτογνωσία, αλλά να μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Άλλο αυτογνωσία και άλλο είμαι ο εαυτός. Και όταν μπορούμε να είμαστε ο εαυτός μας, μπορούμε να νοηματοδοτήσουμε και τη ζωή μας διαφορετικά. Διότι αυτό το οποίο τελικά μένει και έχει αξία είναι τα χνάρια που θα αφήσουμε στη διαδρομή μας, εφόσον αφήσουμε αυτόν τον κόσμο. Να διαβάσω λίγο το πιστόφυλλο. Και να πω ότι όποιος τηλεθεατής πρώτος τηλεφωνήσει στο 210-96-55-412 θα κερδίσει από εσάς ένα δώρο, το βιβλίο αυτό. Ναι.
Καθώς διαβάζουμε το βιβλίο αυτό, θα κατανοήσουμε μια ριζοσπαστική προσέγγιση που παντρεύει την αρχαία γνώση της Ανατολής με τη σύγχρονη επιστήμη της Δύσης, αυτό που συζητήσαμε πριν. Μέσα από το πάντρεμα αυτών των προσεγγίσεων θα ανακαλύψουμε το συνθετικό ιστό που δημιουργεί την εξαιρετικά δυνατή βάση για μια σφαιρική και ολιστική αντίληψη πάνω στην ανατομία της ανθρώπινης ψυχής. Θα είμαστε λοιπόν σε θέση να απαντήσουμε στα εξής ερωτήματα. Γιατί επιλέγουμε τους ερωτικούς συντρόφους που επιλέγουμε? Πώς μέσα από το σωματότυπο του κάθε ανθρώπου μπορούμε να διακρίνουμε τον ψυχισμό του και τα τραυματικά γεγονότα που είχε στη ζωή του? Γιατί οι ερωτικές σχέσεις πολλές φορές αποτυγχάνουν να δώσουν τη χαρά που περιμένει ο καθένας μας? Πώς οι άνθρωποι συνδέονται μέσα από τα ενεργειακά τους κανάλια? Ποια συναισθήματα αποθηκεύονται μέσα στα σωματικά τους όργανα? Πώς η σεξουαλικότητα επηρεάζει τη ζωή του κάθε ανθρώπου? Πώς η παιδική του ηλικία καθορίζει ολόκληρο το είναι του? Και πώς οι ενέργειες των προγόνων μας επηρεάζουν το παρόν? Κέρια ερωτήματα αυτά που κάθε ένας κατά καιρούς νομίζω διαρωτάται για τις απαντήσεις τους και νομίζω ότι μέσα από μια τέτοια διαδρομή βιβλίου νομίζω θα μπορούσε όντως να λάβει τις απαντήσεις που θέλει. Άρα, καταλήγουμε στο ότι έχει καλύψει και εσάς, αλλά φαντάζομαι και τους τηλεθεατές, μάλλον τους αναγνώστες καλύπτουν, καλύπτει το πνευματικό αυτό ταξίδι, καθώς ο χρόνος κυλά με το διάβασμά του. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτή την ανακουφιστική, καθοδηγητική και εσωτερική ανάταση που προσφέρατε στους τηλεθεατές μας μέσα από τη συζήτηση αυτή, αλλά φυσικά και από το βιβλίο της Μυστικής Ψυχολογίας «Η Ανατομία της Ανθρώπινης Ψυχής», εκδόσεις Δεδάλεως. Ήταν ο κύριος Μιχαήλ Καρπαθίου με την συμβουλευτική ψυχοθεραπεία, την οποία ασκεί, το τονίζω αυτό για να μην κάνω λάθος. Έτσι δεν είναι? Και συγγραφέας φυσικά του βιβλίου αυτού. Και την κινέζικη ιατρική. Μπορούμε να σας βρούμε στο humanology.gr. Σε ποιο άλλο τηλέφωνο παρακαλώ? Στο 693-2767-055. Και στο email? Το email θα το δουν... Το info@humanology.gr νομίζω, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ.